Κάθε φορά που σηκώνουμε ένα νεογέννητο μωρό, εκείνο αυτόματα μαζεύει τα γονατάκια προς τα πάνω σε θέση αγκαλιάς. Στη σωστή θέση αγκαλιάς, το μωρό δεν κρέμεται, απλά στηρίζεται κοντά στο σώμα μας. Τα γόνατα είναι ψηλότερα από το ποπό, τα πόδια είναι ανοιχτά και η λεκάνη έχει πρόσθεια κλίση. Έτσι ακριβώς είναι το μωρό μας μέσα σε Mars υπό αγκαλιάς αστεράκι. Είτε πρόκειται για αστεράκι Ring Sling, είτε πρόκειται για αστεράκι Meitai, ελαστικό ή υφαντό αστεράκι Wrap ή αστεράκι Pouch. Σε αυτή τη θέση, το μωρό μας έχει ενεργητικό ρόλο στην αγκαλιά μας, στην ουσία μας βοηθάει να το κουβαλάμε. Έτσι, ελάχιστο βάρος είναι στους ώμους μας, αντίθετα μοιράζεται σε πολλά σημεία. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να φοράμε το μωρό μας και σε θέσεις που δεν χρησιμοποιούν καθόλου τους ώμους μας. Μα γιατί δεν παίρνεις αυτό το μάρσιμπο με τη σκληρή πλάτη, για να είναι ίσια η πλάτη του μωρού? Δεν θέλουμε το μωρό μας να έχει ίσια πλάτη. Δεν θέλουμε να προσαρμόζεται το μωρό στο μάρσιμπο. Θέλουμε ο μάρσιμπος να προσαρμόζεται στο μωρό. Οι ενήλικες έχουμε 4 καμπύλες στη σπονδυλική μας στήλη. Όμως, όποιος έχει κάνει γιόγκα έχει ακούσει την οδηγία «μέσα η λεκάνη», παρόλο που εμείς οι ενήλικες έχουμε μια φυσική λορδοτική καμπύλη. Το μωρό μας όμως γεννιέται μόνο με τη μία, κυφωτική καμπύλη. Η αυγενική καμπύλη θα σχηματιστεί όταν το μωρό μας θα στηρίζει το κεφάλι του. Η οσφυγική λορδοτική καμπύλη όμως θα αναπτύσσεται καθώς το μωρό μας θα μπουσουλάει και θα στέκεται στα πόδια του. Μέχρι τότε, δεν πρέπει να αναγκάζεται να έχει αφυσική στάση, με λόρδωση, όπως συμβαίνει όταν τα ποδαράκια του κρέμονται κάτω. Γι' αυτό το μωρό μας ξαπλώνει με τα πόδια ψηλά, για να μπορεί να έχει τη φυσική της κλίση ή σπονδυλική του στήλη. Μα κάνει να έχει τα πόδια ανοιχτά. Σε αυτήν ακριβώς τη θέση, η κεφαλή του μυριαίου οστού αρθρώνεται σωστά με την κοτήλη. Με απλά λόγια, τα ανοιχτά σχεδόν σε ορθή γωνία πόδια είναι η ιδανική θέση για τα ισχύα του μωρού. Υπάρχουν άλλωστε περιπτώσεις όπου η θεραπευτική στάση για μωράκια που έχουν σφιχτά ή χαλαρά ισχύα είναι ακριβώς αυτή που έχει το μωρό σε μάρσιμπο αγκαλιάς. Μα δεν το κόβεις τα γόνατα. Φαντάσου να κάθεσαι σε μια βαθιά πολυθρόνα σκηνοθέτη ή σε μια αιώρα. Όσο όλο σου το πόδι είναι στηριγμένο, το βάρος δεν είναι στα γόνατά σου και νιώθεις άνετα. Θα είχες πρόβλημα αν τα γόνατά σου ήταν χαμηλότερα από τη λεκάνη σου, αν η στήριξη δεν έφτανε ως το γόνατο. Τότε κόβεται η κυκλοφορία και το πόδι σου θα αρχίσει να μουδιάζει. Σκέψου πώς νιώθει κάποιος που κρέμεται από αλεξίπτωτο ή ένα μωρό που κρέμεται από τον κάβαλο. Σύγκρινε το αυτό με τη βαθιά αγκαλιά μιας αιώρας ή ενός μάρσιμπου αγκαλιάς. Από τα αστεράκι Slings.